και κυρίως η οικονομία έχει ανάγκη από σταθερότητα και ηρεμία. Δεν έχει πάντως ανάγκη από μια κυβέρνηση που όταν λέει άσπρο εννοεί μαύρο και τελικά νομοθετεί γκρίζο. Έχει ανάγκη από πραγματικές πολιτικές προσέλκυσης επενδύσεων και όχι από πράξεις που δυναμητίζουν το επενδυτικό κλίμα και μπορούν τελικά να οδηγήσουν μέχρι και στην απομάκρυνση σημαντικών επενδυτικών σχεδίων με κίνδυνο την απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας. Οι αντοχές της ελληνικής κοινωνίας εξαντλούνται. Όλοι αντιλαμβάνονται τη ζημιά την οποία προκαλείται. Η πραγματικότητα της ελληνικής οικονομίας είναι αμήλικτη. Δεν επιδέχεται καμία ωρεοποίηση. Αν λέγαμε ότι όχι μόνο δεν θέλετε, αλλά και ότι δεν μπορείτε να κάνετε μεταρρυθμίσεις, εννοούσαμε ακριβώς αυτό που γίνεται σήμερα. Δυστυχώς όμως, η αποτυχία σας δεν χρησιμεύει μόνο ως παράδειγμα προς αποφυγή για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά αφήνει ανεξίτηλα τα σημάδια της πάνω στο σώμα της πατρίδος μας. Πλησιάζει όμως η ώρα που ο ελληνικός λαός θα σας εγκαταλείψει για πάντα στο χθες και θα σας θυμάται σαν ένα κακό εφιάλτη. Εκπλήρωσα το στοίχημα, φόρεσα τη γραβάτα, αλλά πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα χρόνια τη μάχη την έδινα με τη στολή εργασίας χωρίς τη γραβάτα. Όπως την έδινα τη μάχη χωρίς τη γραβάτα και στα επίσημα και στα ανεπίσημα, έτσι θα συνεχίσω και τώρα να τη δίνω. Γιατί ο ελληνικός λαός έχει να κερδίσει ακόμα πολλές μεγάλες μάχες και εμείς να το γνωρίσουμε. Κερδίσαμε μια μάχη, όχι όμως τον πόλεμο. Ο πόλεμος είναι εκεί έξω. Υπάρχουν συμπολίτες μας που ακόμα χρειάζονται συμπαράσταση, αγώνα, μάχη. Υπάρχουν αδικίες που πρέπει να αποκαταστήσουμε και θα δώσουμε τη μάχη για να τις αποκαταστήσουμε.